Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, το οποίο ήταν ένα αποτέλεσμα εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού στο να υλοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την πολιτική την οποία θα οδηγεί στη χώρα από την έξοδο από την οικονομική κρίση, βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι πλέον, και το σταυροδρόμι έχει να κάνει με τις εξής πλευρές. Η μία είναι να γίνουν πράξεις τα προηγούμενα που σας είπα, και το δεύτερο έχει να κάνει ότι να υπάρξει ένα κόμμα το οποίο θα μπορεί και πρέπει να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις ανάγκες που δημιουργούνται σήμερα. Άρα λοιπόν είναι ευθύνη μας όλων, συλλογικά, των οργάνων του κόμματος, των μελών του κόμματος, να διαμορφώσουν το κόμμα των αναγκών της σημερινής πραγματικότητας. Θα οδηγηθούμε στο συνέδριο του κόμματος το πρώτο τρίμηνο του 2016. Θα είναι ένα συνέδριο το οποίο θα είναι και οργανωτικής ανασυγκρότησης συνολικά του κόμματος. Θα είναι ένα συνέδριο το οποίο θα απαντήσει σε ζητήματα στρατηγικής, πολιτικής και ιδεολογίας. Ένα συνέδριο το οποίο θα καθιερώσει, θα προσπαθήσει να οριοθετήσει το τι κόμμα θέλουμε στον 21ο αιώνα. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, γιατί είναι ένα κόμμα που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ ως αριστερό κόμμα στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Είναι το κόμμα που βρίσκεται μέσα στην οικονομική κρίση και προχωράει τα πράγματα στη σημερινή κατάσταση. Και το τρίτο έχει να κάνει ότι βρισκόμαστε μέσα στον καπιταλισμό. Αυτό δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο που μπορεί να μας δώσει εμπειρία, να μας δώσει στοιχεία για να μπορέσουμε με εύκολο τρόπο να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα μεγάλα ερωτήματα. Άρα λοιπόν θα ανοιχνεύσουμε όλοι μαζί, είμαστε υποχρεωμένοι να ανοιχνεύσουμε όλοι μαζί το κόμμα της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς της σημερινής εποχής. Και το μοντέλο, αλλά και την στρατηγική και την πολιτική και την ιδεολογία. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο πέρασε ένα τραύμα διάσπασης, πόσο έχει υπουλωθεί αυτό το τραύμα και σε τι κατάσταση είναι το κόμμα σήμερα? Είναι προφανές ότι, και δεν μπορεί να το κρύψει κανένας, ότι πέρασε μια δύσκολη περίοδο. Ήταν δύσκολη περίοδο για όλους μας όμως. Και για τα μέλη του κόμματος, τα στελέχη του κόμματος που σήμερα είναι στο κόμμα, στηρίζουν την πολιτική γραμμή του κόμματος και της κυβέρνησης, αλλά και για όσους συντρόφους αποχώρησαν από το κόμμα. Κανείς δεν ήταν ευχαριστημένος με όλη αυτή την πραγματικότητα την οποία ζήσαμε. Όμως είχαμε υποχρέωση απέναντι στην ιστορία της αριστεράς, απέναντι στον ελληνικό λαό, να δώσουμε τη μάχη αυτή, να μην προδώσουμε τις ελπίδες τους και κυρίως να μην αποδράσουμε από αυτές τις μάχες. Η ήττα της αριστεράς, αν υπήρχε και θα υπήρχε αν είχαμε απόδραση, θα ήταν και ήττα για τους λαούς της Ευρώπης. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και νομίζω φάνηκε και στις εκλογές. Να πω το στοιχείο που λέω πολύ συχνά, είναι ότι στο κόμμα έφυγε μόνο το 12 με 13% των μελών του κόμματος, ενώ στα ανώτερα όργανα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Και εδώ φάνηκε και η αναντιστοιχία των στελεχών, των κομματικών οργάνων με τα μέλη του κόμματος. Δεν υπήρχε αντιστοιχία των αγωνιών με των πολιτικών επιλογών των οποίων έγιναν. Είναι σίγουρο ότι με όλους τους συντρόφους της αριστεράς θα υπάρξει συμπόρευση, γιατί η αριστερά είναι αναγκαίο το επόμενο διάστημα να είναι η αριστερά η οποία θα μπορέσει να δώσει διέξοδο και στη χώρα και στην Ευρώπη. Γιατί και στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχουν γίνει μεγάλα ρήγματα, δεν είναι το τοπίο ίδιο, και θα είναι και οι αλλαγές στην Ευρώπη θα βοηθήσουν και τον ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη περίοδο. Και η δική μας νίκη στις εκλογές της προηγούμενης περίοδου σηματοδοτούν και προσπάθεια αλλαγών που μπορούν να γίνουν και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Με αρχική και ευχή να υπάρξει αλλαγή και στην Πορτογαλία και το επόμενο διάστημα και στην Ισπανία, για να μπορέσουμε το τείχος του νεοφιλελευθερισμού και το τείχος των πολιτικών της λιτότητας να το ανατρέψουμε. Να ρωτήσω κάτι για τελευταίο σχέση με το κόμμα. Παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε μια κριτική από πολλά στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ότι λειτουργούσε με φέουδα, με ομαδοποιήσεις, δεν λειτουργούσε ενιαία. Πώς όμως θα μπορέσει ο νέος ΣΥΡΙΖΑ που ευαγγελίζεστε να συνδυάσει την αναγκαία δημοκρατία, άρα και την πολυτασικότητα, με την ενιαία λειτουργία? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα δημοκρατικό, είναι στην κουλτούρα του, στο DNA του θα έλεγα, είναι ένα κόμμα το οποίο
και τη στάση της θεσμοθέτηση και ήταν ιστορικά το πρώτο κόμμα το οποίο έκανε αυτό. Είναι αναγκαίο να υπάρχουν ως ιδεολογικά ρεύματα, να συμβάλλουν στην πολιτική, στη στρατηγική και στην ιδεολογία του κόμματος. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι ότι όταν αποφασίζεται ένα πολιτικό πλαίσιο, αυτό το πολιτικό πλαίσιο οφείλουμε όλοι μαζί να το υπηρετούμε. Εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα, εάν αυτό δεν ισχύει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχουμε πια την εμπειρία και την ικανότητα αυτό το πράγμα να το υπηρετήσουμε και να έχει και αποτέλεσμα για όλα όσα σας είπα προηγούμενα. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι φέουδα δεν μπορούν να υπάρξουν. Τα φέουδα έχουν να κάνουν μόνο με την εργασία ή μόνο με ιδιοτέλεια. Από εκεί και πέρα, όταν έχεις μιλάς για πολιτική, η πολιτική έχει να κάνει με αντιλήψεις, ιδέες και όχι με φέουδα. Ένα τελευταίο ερώτημα είναι πόσο μπορεί να βοηθήσει το κόμμα στο επίπεδο να εφαρμοστεί ένα παράλληλο πρόγραμμα παρά και ενάντια το μνημόνιο στην ελληνική κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η κυβέρνηση, δεν είναι μόνο το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, και η κυβέρνηση, πέρα από τις υποχρεώσεις που έχουμε για να και την συμφωνία την οποία κάναμε για να βγούμε από το τούνελ της ύφεσης, της λιτότητας και να μπορέσει η ελληνική οικονομία να αναταχθεί. Παράλληλα, ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προχωρήσει πράγματα που, όπως ονομάζονται παράλληλο πρόγραμμα, εγώ θα έλεγα ένα πρόγραμμα το οποίο είναι δίπλα στο άλλο, όχι παράλληλα, δίπλα και ενισχύει την προσπάθεια που κάνουμε και το έκανε και την προηγούμενη περίοδο για την ανθρωπιστική κρίση, για τα κόκκινα δάνεια, για τις εργασιακές σχέσεις. Αυτό θα το κάνουμε και τώρα. Και είναι και πράγματα τα οποία μπορούμε και πρέπει να προχωρήσουμε, όπως οι αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, οι αλλαγές σε θεσμούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι αναγκαίο να γίνουν. Νομίζω ότι αυτό θα είναι η συμβολή του κόμματος στην κυβέρνηση, αλλά και στην προσπάθεια που έχουμε να κάνουμε. Επίσης, το κόμμα θα σταθεί δίπλα σε όσα η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει, θα προσπαθεί να είναι συμπαραστάτης των ανθρώπων της εργασίας, των ανθρώπων οι οποίοι πλήττονται από την κρίση, και αυτό το έχουμε κάνει πράξη και μέσα από τα δίκτυα αλληλεγγύης, τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε όλη την προηγούμενη περίοδο.